Το λόγο, κύριε συνάδελφε. Κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται πως κάτι αλλάζει. Μπαίνει η κρίση σε μια νέα φάση στην Ελλάδα. Και δεν εννοώ μόνο, ας πούμε, αυτό το ξεκλείδωμα των αγορών ομολόγων της περιφέρειας Ευρωζώνης, αλλά σε ένα άλλο δικό μου κριτήριο που έχω, που το έχω γράψει πριν 10 χρόνια σε ένα βιβλίο. Επειδή είμαι ορεινός, άμα χαθεί κανένας βοσκός ή κανένας γάιδαρος ή κανένα κοπάδι, εμείς δεν το ψάχνουμε, κοιτάζουμε τον ουρανό. Να δούμε δηλαδή που κάνουν τα όρνια κύκλους γύρω-γύρω. Αυτό συμβαίνει και με τις κρίσεις. Κοιτάζαμε, τόσο καιρό κοίταζα ψηλά, τα όρνια κάνανε πολύ μακρινούς κύκλους, δεν τολμούσαν να ανακατεύουν, τώρα έχουν χαμηλώσει αρκετά και ορισμένα μάλιστα δείχνουν και μεγαλύτερη γενναιότητα και κατεβαίνουν στη γη. Διότι πάντα, ας πούμε, κάποιος σε μια μεγάλη κρίση και μάλιστα ιστορική του καπιταλισμού όπως αυτή, κάποιος πρέπει να φάει τα πτώματα και όλο το ζήτημα είναι, ας πούμε, να διαλέξει το σωστό πτώμα, μη φας το λάθος. Υπάρχει δηλαδή ένας εγγενής κανιβαλισμός στην ανασυγκρότηση του καπιταλιστικού συστήματος. Και θα ήθελα σε αυτούς οι οποίοι ακούγουν τα κροξίματα των όρνιων και νομίζουν ότι ακούν το κελάιδισμα του κορυδαλού ή του κοτσιφού, να τους πω ότι ίσως αυτοί θα κλάψουν πρώτοι περισσότερο όταν θα έρθει ο λογαριασμός, δηλαδή το μπουγιουρντί για τα δάνειά τους, διότι πολλοί σε αυτή τη χώρα κάνουν τους μεγάλους τους τρανούς χωρίς να πληρώνουν τα δάνειά τους, χωρίς να βάλουν το χέρι τους στη τσέπη μέσα στην κρίση, χωρίς να πληρώνουν τους φόρους τους κλπ. Και οι γήπες αυτοί, αντίθετα από ορισμένες έτσι μόδες αντιγερμανικές που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα, οι γήπες αυτοί, κύριοι συνάδελφοι, φέρουν αποκλειστικά αγγλικά ονόματα, αμερικανικά ονόματα ή αμερικανοκαναδικά ονόματα. Ας πούμε, λέμε distress funds, λέμε vulture funds, vulture capitalism, λέμε hedge funds, λέμε asset managers, λέμε capital, λέμε black rock, η οποία διαχειρίζεται 4,5-3 εκατομμύρια δολάρια, λέμε fidelity, λέμε fairfax. Αυτά λέμε σήμερα και προσευχόμαστε να μην είναι μόνο flash boys που λένε, αλλά να είναι και κανείς Buffett, δηλαδή στρατηγικός επενδυτής. Κύριοι συνάδελφοι, σας κάνει εντύπωση που ξεκίνησα έτσι. Πράγματι μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση και πρέπει κάθε κόμμα στο δικό του πεδίο, στη δική του στρατηγική, να κάνει ορισμένες αναπροσαρμογές. Ούτε success guru, ούτε catastrophe guru, ούτε πλασίμπο, δηλαδή υπερεπένδυση σε θετικές προσδοκίες, σε ευαισθήσεις, ούτε νοσίμπο, δηλαδή υπερεπένδυση στα κακά νέα. Και επειδή βλέπω τον Ευκλήδη, το είπε στην Επιτροπή, δεν το επανέλαβε εδώ, ότι δεν επενδύουμε, είπε, στο όσο χειρότερο, τόσο το καλύτερα. Ναι ή όχι? Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν ούτε το ένα ούτε το άλλο, crisis management με 3,5 σενάρια. Βέβαια, οι μη μοιημένοι, ας το πούμε έτσι, στη μεταφυσική των αγορών ή στα βίτσια των αγορών, λένε εύλογα σήμερα. Καλά, τι στο καλό. Με το 130% χρέος στο ΑΕΠ μας πετάξαν εκτός των αγορών. Με το 177, πώς, τέλος πάντων, οι τράπεζες μας ξεκλειδώσανε ή πώς η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και εμείς στο μισό τις ξεκλειδώσαμε. Κύριοι συνάδελφοι, όταν λέμε στις οικονομίες της αγοράς τιμές, επιτόκια, αυτά δεν αντανακλούν μόνο το συσχετισμό, την ισορροπία προσφοράς ζήτησης ή αποταμιευτών επενδυτών ή τα θεμελιώδη δεδομένα, τα fundamentals που λέτε εσείς οι Εγγλέζοι κλπ, αλλά και κάτι άειλο, άπιαστο, που γενικά συνηθίζουν να το λένε οι οικονομολόγοι, προσδοκίες, είτε εύλογες, είτε φανταστικές, είτε μεταφυσικές, αλλά πάντως προσδοκίες. Και μάλιστα στην ιστορία έχουμε μεγάλους και μικρούς κύκλους αισιοδοξίας, απαισιοδοξίας. Κύκλους εφορίας, κύκλους πανικού. Σε μία προηγούμενη συζήτηση πριν τις γιορτές, αμέσως πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, υπενθύμησα στους συναδέλφους εδώ ένα καυγά. Και επειδή έλειπε ο Ευκλήδης, θα το πω να το ακούσει και ο Υπουργός.
ένα καυγά του Ελευθερίου Βενιζέλου με τον Γκέινς, τον νεαρό Γκέινς, το 1917, στα πλαίσια της προετοιμασίας της βασιλείας, του συνθήκης των Βερσαλιών. Λοιπόν, του λέει ο Γκέινς του Βενιζέλου, νεαρός, λεφτά δεν έχω να σου δώσω. Ξέχνα το. Σου δίνω όμως την εμπιστοσύνη, κλείνω το μάτι εκ μέρους της Τρόικας τότε και βγες εσύ να βρεις λεφτά στις αγορές. Αυτό του είπε. Και ήθελα να υπενθυμίσω τώρα, να σας πάω κύριε συνάδελφοι 190 χρόνια πριν, τέτοιες μέρες, Απρίλης του 1824, αυτό το μόρφωμα το ημικρατικό με τον Κουντουριώτη και το μαυροκορδάτο εγκέφαλο κλπ. Κατάφερε κύριοι συνάδελφοι να βγει στις αγορές, προσέξτε τώρα, χωρίς να υπάρχει κράτος. Και πότε, στη μεγαλύτερη αβεβαιότητα, όταν οι Ρουμελιώτες καπετάνοι ετοίμαζαν το ρεσάλτο στο Μοριά για πλιατσικολόγημα, όταν ο Ιμπραήμ επιβιβάζονταν στα σκάφη στην Αλεξάνδρεια για να έρθει στη Μεθόνη Κορώνη και στο λιμάνι της Σούδας που ο Μέγας Πάγκαλος δεν το εγνώριζε. Και όχι μόνο εμείς, η Ελλάδα που δεν είμαστε καν κράτος. Εκείνη τη χρονιά, κύριοι συνάδελφοι, ένα ανύπαρκτο κλάτος έβγαλε ομόλογα. Οι δημοσιογράφοι το κανόνιζαν και τότε του Λονδίνου. Πογιέ Μποντς, αν τα θυμάμαι καλά. Και επειδή κατέρευσε η Ισπανική Αυτοκρατορία, τα νέα ελεύθερα κράτη όλα μπήκανε στις αγορές. Κολομβία, Χιλή, Αργεντινή. Τότε. Τα λέω λοιπόν αυτά για να καταλάβουμε πώς δουλεύουν οι αγορές, ποια είναι η μεταφυσική των αγορών. Τώρα σε εμάς και στην Ευρωζώνη, στην περιφέρεια. Πώς έγινε αυτό? Έστω το μερικό αμφίβολο, αβέβαιο ξεκλείδωμα. Προφανώς ο Γιάννης ο Στουρνάρας θα μου πει και εύλογα, είναι το πλεόνασμα. Κάποιος άλλος, όπως εγώ, που έχω πει στο παρελθόν από αυτό το βήμα πριν πολλά χρόνια, ποιος είναι ο πάτος, υπάρχουν τα μαθηματικά του πάτου, δεν είστε υποχρεωμένοι να τα γνωρίζετε. Ποιος είναι ο πάτος? Ο πάτος είχα πει τα 180 δις. Χτυπάς πάτο εκεί. Αλλά οι μαθηματικοί πάντα δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Όμως τώρα περίπου λειτουργήσε ο πάτος. Ένας Ναπιέρ που έχει ένα όνομα ιστορικό για την Ελλάδα, εσύ μπορεί, θα το ξέρεις, υπολόγισε ότι ο πάτος στα χρηματιστήρια είναι το 666, πρόσεξε, ο αριθμός του θηρίου. Λέω λοιπόν, μπορεί να είναι ο πάτος, ή ξέρω εγώ, ένας άλλος μπορεί να πει ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι περισσότερο ανακεφαλοποιημένες από την Deutsche Bank. Προσέξτε, δεν το λέω τυχαία αυτό. Η οποία παρασκηνιακώς πιέζεται να αυξήσει τα κεφάλαιά της, ή οι δικές μας τράπεζες με όλες τις αμαρτίες που σέρνουν και λοιπά, εν πάση περιπτώσει, και είναι και μεγάλος ο τραπεζικός μας τομέας, είναι μόλις το 150% του ΑΕΠ, το ενεργητικό τους, όταν στην Πορτογαλία είναι 250, στην Ευρωζώνη 260, δεν ξέρω αν είναι σωστά τα νούμερα περίπου, ή όταν η Κύπρος είχε 4-5 φορές το ΑΕΠ, το ίδιο και η Ιρλανδία. Άρα σου λέει, και όταν πουλάμε και τη Eurobank 0,30 και οι αποδόσεις είναι μεγάλες, ή μπορεί να σου πει κανείς το που λένε στα χρηματιστήρια, don't wait to hit bottom. Δηλαδή μην περιμένεις να χτυπήσεις πάτο λίγο πριν αγόραζε, γιατί μετά δεν ξέρεις τι γίνεται. Όλα αυτά σωστά είναι, κύριε Υπουργέ, κύριε Στουρνάρα. Αλλά θέλω να σου πω ποιο είναι το βαθύτερο μυστικό. Είναι μια προσδοκία ισχυρή, που αν διαψευστεί θα έχουμε παλινδρόμηση απότομη της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Ποια είναι η ισχυρή προσδοκία σήμερα? Ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι μόνο δηλώσεις βουντού που έχουν αποτελέσματα παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κόψει νέο χρήμα. Αυτή είναι η προσδοκία, η βάσιμη πλέον. Διότι παλιά όταν σας τα έλεγα αυτά, λέγατε αυτά δεν γίνονται, είναι εκτός του κανονισμού της Ευρώπης. Αλλά είπε ο Ντράγκη πριν 1,5 χρόνο, είπε ότι θα κάνω ό,τι μπορώ και δεν έκανε τίποτα. Και μόνο η δήλωση βουντού, μαύρη μαγεία των αγορών, είχε ένα αποτέλεσμα σταθεροποιητικό. Τώρα όμως πρέπει να κάνει. Πρέπει να κόψει χρήμα. Ακόμα και ο Βάιντμαν της Bundesbank, βλέπετε τη δύναμη των πραγμάτων, ποια είναι, δεν είναι μόνο η δύναμη των συσχετισμών, είναι η δύναμη των πραγμάτων. Ο διευθύνων διοικητής της Bundesbank λέει, εντάξει, πρέπει να το δούμε. Εδώ, αγαπητέ Υπουργέ, πρέπει να δραστηριοποιηθείς
για να επηρεάσεις την εργαλειοθήκη του κόβω χρήμα. Το κόβω εντός εισαγωγικών, έτσι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα που να είναι συμβατό με εμάς? Το να βάλει αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μας λύνει εμάς το πρόβλημα. Το μυαλό μας, όπως έχω κάνει χιλιάδες ερωτήσεις, πρέπει να είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πώς δίνουμε με ένα από τα 3-4 πιθανά μοντέλα χρήμα, εγώ τολμώ ακόμα να πω και την τιτλοποίηση δανείων που είναι βάσιμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπό τον άμεσο έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας κλπ. Κλπ. Ή το ζήτημα του αναπτυξιακού ομολόγου ή το δοκιμαστικό ευρώ ομολόγου. Όλα πρέπει να είναι στο λογαριασμό. Πάντως, αυτό είναι ισοδύναμο της απομείωσης του χρέους μας, δηλαδή το να κοπεί χρήμα. Τώρα περνώ στην οδηγία. Κύριε συνάδελφοι, καταρχήν θα πει όποιος το διαβάσει, άλλωστε το ξέρουμε εδώ και καιρό, ότι είναι μια πρόοδος θετική. Τότε επιβάλλουν ένα απόθεμα ασφαλείας έναντι προφίλ κινδύνων. Θα μου πείτε, αυτό που ήταν η δική μου άποψη, δεν θα πω τίποτα σήμερα που δεν το έχω γράψει πριν 10 χρόνια ή πριν 8 χρόνια. Η άποψή μου ήταν ότι το τραπεζικό σύστημα πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό, αντιμίσκι το λέω μεταφορικά, καμπύλη μίσκι το αντίστροφο, δηλαδή χαλινάρι στην άνοδο στο μπουμ, αποδέσμευση κεφαλαίων στην υποχώρηση, στην ύφεση. Ξεφεύγουμε από αυτό το κύκλο, δηλαδή οι τράπεζες να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και πάγο στην παγωνιά. Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Στο ερώτημα, η οδηγία αυτή μπορεί να επηρεάσει άμεσα το πρόβλημα που έχουμε, δηλαδή την υπέρβαση της κρίσης, δηλαδή την ανάκαμψη? Πιθανόν ο Υπουργός να μου πει ότι στο βαθμό, ίσως, στο βαθμό που αυξάνει, ας πούμε, τη συστημική ασφάλεια, αυτό βοηθάει το να δουλέψουν οι αγορές κλπ. Ναι, αλλά μπορεί να το αμφισβήτησε λίγο ο Ευκλήδης. Ναι, αλλά το ότι είναι αντικειμενικό αυτό. Το ότι ξαφνικά βάζουν, σφίγγουν τις τράπεζες, τις υποχρεώνουν εν μέσω κρίσης να αυξήσουν τα αποθέματά τους, έχει και την ακούσια συνέπεια ότι δεν μπορούμε να έχουμε πιστωτική επέκταση, ειδικά σε ελληνικές τράπεζες, δεν έχουν φράγκο. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή λειτουργούν αυτοαναφορικά. Δεν λειτουργούν προς την κοινωνία. Δεν μπορούν. Εκ των πραγμάτων. Τώρα στο άλλο ερώτημα να απαντήσουμε. Εάν είχαμε τη Βασιλεία III το 2000, θα φτάναμε στην κρίση τη σημερινή? Θα σας έλεγα, κύριοι συνάδελφοι, η απάντηση είναι ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ίσως η μορφή να ήταν διαφορετική. Ίσως η ένταση να είναι διαφορετική. Αλλά μην ξεχνάτε, κύριε συνάδελφε, ότι η κρίση αυτή είναι ιστορική, δεν είναι μια κυκλική κρίση. Έχει σχέση με τα μετατόπιση των τεκτονικών πλακών του παγκόσμιου καπιταλισμού, με την πληροφορική επανάσταση, με το νέο άνοιγμα των αγορών, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, με την ανάδυση της Κίνας. Θα άλλαζε απλώς η μορφή, το κανάλι που θα εξελίσσονταν η κρίση. Και εδώ πρέπει να θυμηθούμε πόση αυταπάτη υπήρχε σε όλες τις πλευρές. Προσωπικά δεν είχα καμία. Δηλαδή, η αντιγκλόμπαλ κινηματική, πολύχρωμη αριστερά αλλά και δεξιά, ή ξέρω εγώ, οι σοσιαλιστές, οι νεομαρξιστές τύπου Σαμίρα, Μην Παπανδρεού, Φρανκ Μπάραν Σουίζη κλπ, ή νεοκενσιανοί που η αμερικάνικη αριστερά τους εξειδανικεύει αυτή τη στιγμή. Παραδείγματος χάρη, ο Μπερνάνκη για παράδειγμα, να μην το ξεχνάτε ποτέ, κύριε Υπουργέ, που εντάξει, στην πορεία έδρασε θετικά μετά από ένα διάστημα, δεν θα μιλήσω στα άρθρα, να μου δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο. Ο Μπερνάνκη έγραψε το Great Moderation, δηλαδή ξεχάστε τα παλά βιβλία και τις κρίσεις απότομε κλπ. Όλοι αυτοί περίμεναν τις κρίσεις τύπου Αργεντινής, στην περιφέρεια, αυτό δεν ήτανε, αντίθεση κέντρου περιφέρειας, αλλά η κρίση χτύπησε την καρδιά του συστήματος με μια αλληλουχία σεισμικών δονήσεων. Δηλαδή η κρίση των χρηματιστηρίων έσκασε η φούσκα των χρηματιστηρίων, την αντιμετώπισαν με φτηνό χρήμα, φτιάξαν τη φούσκα, τη χρηματοπιστωτική. Έσκασε και αυτή, το μόνο εργαλείο που είχαμε είναι τα ομόλογα, δηλαδή η φούσκα του δημοσίου χρέους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ερώτημα, κύριε συνάδελφε, είναι ή με την επόμενη κρίση που ετέθη
από πολλούς συνάδελφους. Τι γίνεται με την επόμενη κρίση? Το πιθανότερο, κύριε συνάδελφοι, είναι η Βασιλεία 3 να λειτουργήσει όπως η Βασιλεία 2 ενώπιον της κρίσης. Δηλαδή, είναι το σύνδρομο της γραμμής Μαζινό. Φτιάχνουμε τα οχυρωματικά έργα με τα δεδομένα του προηγούμενου πολέμου και βέβαια ο εχθρός θα πελάσει από άλλη πλευρά. Δηλαδή, τραβούμε σε μία κατεύθυνση και φτάνουμε στην κρίση, τραβούμε στην αντίθεση πάλι κρίση, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη κρίση καταρχήν. Και μην ξεχνάτε πώς προέκυψε η Βασιλεία 2 και τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνων της Βασιλείας 2 γενικώς. Επειδή είναι ο Παναγιώτης απέναντί μου, θα του υπενθυμίσω Δευτέρα 19 Οκτωβρίου του 1987. Μαύρη Δευτέρα, επειδή είναι πολύ εδώ πέρα. Παίρνω το χαρί, λέω, του λέω, ξέρεις το Ρόιτερ, ναι, με αυτό λέω. Λοιπόν, προσέξτε. Λέω του Χαρίλου, ξέρεις κάτι, το Ρόιτερ λέει ότι κατέρευσε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και θα γίνει κάτι το φοβερό. Και μου λέει, γιατί ωραία, είσαι μετοχές, μου λέω, είσαι μετοχές, σε νοιάζει κλπ. Τότε λοιπόν, επειδή είχαμε αυτά τα σορταρίσματα, τα απότομα στα χρηματιστήρια και δεν λειτουργήσε το πορτοφόλιο insurance, φτιάξαν αυτά τα ξεζητημένα μοντέλα, μην το βλέπετε εκ των υστέρων. Αυτό που λέμε securitization, τιτλοποιήσεις, τα παράγωγα προϊόντα, με περίτεχνα μαθηματικά μοντέλα οικοδονοειδής καμπύλη Γκάους, όπως τώρα η BlackRock έχει το Monte Carlo, ας πούμε τα μαθηματικά που κάναμε στην πυρηνική φυσική. Τέλος πάντων, που δεν λειτουργήσαν. Βλέπετε ότι τα σάρωσε όλα αυτά η κρίση. Και μάλιστα, το τονίζω εδώ, η απάντηση δεν είναι απλώς ένας κρατισμός στο σύστημα το τραπεζικό, διότι προσέξτε. Πού ξεκίνησε, μου έλεγε ο Αλογοσκούφης. Έλα μωρέ τώρα τα Northern Rock, τα στεγαστικά. Τα στεγαστικά είναι εγγυημένα από το κράτος. Φάνη Φρέντι, πρέπει τσακαλώτο να κάνεις μια διάλεξη στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, να πεις την εμπειρία αυτή. Δηλαδή, κύριε συνάδελφοι, κοιτάξτε. Το αμερικανικό δημόσιο έχει εγγυηθεί δάνεια 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα και πόσο περίπλοκο είναι. Τώρα με τη Βασιλεία 3 και με αυτά, ποια είναι το μίνιμουμ που θα θέλαμε στις τράπεζες? Δεν λέω το μάξιμουμ, θα το πω μετά, και εγώ είμαι από πολύ παλιά στη λογική ότι η βασική τραπεζική μη επενδυτική πρέπει να τίνει στο utility κλπ. Αλλά ποια είναι τώρα το μίνιμουμ, ας δούμε. Banking Union. Τίποτα. Και να μην το κάνανε καλύτερα θα ήταν. Με 55 δισεκατομμύρια απόθεμα για διαχείριση κινδύνων, μια τράπεζα ή το πολύ, από τις, αν είναι ξέρω, Deutsche Bank, δεν φτάνει. Λοιπόν, όταν εγώ απλώς στοιχειοδός λέω ότι χρειάζεται ένα, ως δυνατότητα, δεν λέω ότι στο σεντούκι, 1,3 τρισεκατομμύρια πρέπει να έχει αυτό. Δεύτερον, πάμε στο αιώνιο πρόβλημα το παλαιό. Επενδυτικές τράπεζες, συνήθεις λιανικές εμπορικές τράπεζες, ο διαχωρισμός. Δεν έχουν απαντήσει ακόμα 7 χρόνια μετά την κρίση. Στο τρίτο, τιτλοποίησεις. Τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η διαχείριση κινδύνων εδώ, ποιες είναι επιτρεπτές, ποιες δεν είναι. Και αυτό μένει στον αέρα. Τα παράγωγα προϊόντα, ποια είναι, ποια δεν είναι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή, προσέξτε. Θα μου πείτε, και γιατί δεν τα καταργούμε τα παράγωγα προϊόντα? Προσέξτε, δεν είναι απλό. Όταν ακούτε futures, δεν είναι μόνο το εξωτικό, είναι και στοιχήματα τα οποία παίζουν ένα ρόλο, ας πούμε, προγραμματισμού στις αγορές. Δηλαδή, προσέξτε, πριν 400 χρόνια ερχόταν ο Βενετσιάνος ή ο Μαρσεγέζος έμπορας στην Κρήτη και έλεγε, θα σου πληρώσω του χρόνου την ΟΚΑ το κρασί Μαλεβιζίου τόσο. Προσέξτε το στοίχημα, εδώ είναι futures, είναι παράγωγο προϊόν. Αν μεν ανέβει η τιμή πολύ, ας το πούμε έτσι, θα χάσω, έτσι, αν πέσει κερδίζω, δηλαδή εδώ είναι τα παιχνίδια που δεν μπορείς να το καταργήσεις αυτό, αλλά βεβαίως δεν μπορείς, ας πούμε, να πηγαίνεις σε παράγωγα όπου με ένα άρτο που κάνει 2 ευρώ χτίζω πάνω μια πυραμίδα 60 ευρώ επί 30 με παράγωγα προϊόντα, δηλαδή έχω στα χρηματοοικονομικά το θαύμα των 7 άρτων με το οποίο χόρτασαν 4.000 άτομα στην έρημο ή το θαύμα του γάμου της Κανά. Και εδώ το βασικό πρόβλημα που το είπε έμεσα από εδώ από εκεί τόπο είναι, δεν έχει ξεκαθαρίσει σήμερα το καθιερωμένο τραπεζικό σύστημα, διότι αυτό είναι ευκλήδητο σε λεπτομέρειες το ζήτημα, ποιος
δημιουργεί χρήμα πότε, πόσο και πώς. Διότι μην φαντάζεστε ότι μόνο η Κεντρική Τράπεζα δημιουργεί χρήμα, ούτε οι τράπεζες είναι ένας απλός μεσολαβητής ανάμεσα από ταμιευτές και στους επενδυτές. Είπα πριν, υπάρχουν 10, 20, 30 τρόποι που το τραπεζικό σύστημα ή το μη τραπεζικό σύστημα ή και εμείς οι ιδιώτες επηρεάζουμε την ποσότητα του χρήματος. Μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ολοκληρώνω. Ναι, πού να ολοκληρώσω. Τώρα όμως, να με συγχωρήσετε, μόνο ένα λεπτό να μου δώσετε, επειδή είμαι υπουργός απέναντι, κύριε Υπουργέ. Ναι, αλλά είπα και ιστορία στο παρελθόν που βγαίνουν εκτός. Λοιπόν, ναι, Υπουργέ. Πας σε μια διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση, απομείωση, λέω εγώ, του χρέους. Εγώ ξέρω να διαβάζω με ένα δικό μου τρόπο κριτικό με ήττα το τι θα σου πούν. Είναι πολύ πιθανό να σου πούν, κοίταξε να δεις, να το πούνε σε όλους. Ρε εσείς τι θέλετε, αυτή τη στιγμή δανείζεται το κόστος, ας πούμε, πληρώνεται για τόκους πόσο θα πληρώσουμε φέτος, 4,1 του ΑΕΠ θα πληρώσουμε συνολικά. Πιο κάτω. Πιο κάτω λέει. 3,5 θα πληρώσει η Ισπανία. Πόσο πληρώνει η Ιταλία. Δηλαδή θα σου πούνε ότι αυτή τη στιγμή πληρώνεις σε τόκους λιγότερα από ό,τι πλήρωνες. Δεν μπορώ να θυμηθώ το νούμερο, αλλά από το 87, το 86. Τι τα θες και με τρελαίνεις εδώ πέρα με ελαφρύσεις και με αναδιαρθρώσεις, άλλος με κουρέματα, αφού είναι βιώσιμο αυτό. Εδώ είναι η μεγάλη παγίδα, Υπουργέ. Όταν σου λένε ξέχνα το Γιάννη, θα πεις δεν ξεχνώ τίποτα. Διότι ναι μεν, καλό είναι να πάρω τα 50 χρόνια την επιμήκυνση, ακόμα καλύτερο η σταθεροποίηση του επιτεκείου του κειμενόμενου, διότι εμένα το άγχος μου πάντα είναι μια χρεοκοπή εν μέσω ανάκαμψης. Δηλαδή να έχεις 2% ανάπτυξη και 4,5% όταν θα αυξηθούν τα επιτόκια τότε, 4-5% ξέρω εγώ τα επιτόκια, για να χρεοκοπήσεις όταν έχω από πάνω τη ρομφαία του 150-170 χρέος. Άρα λοιπόν πρέπει να κρατάς διαρκώς την ατζέντα τη διαπραγματευτική με επίμονο τρόπο, την απομείωση του χρέους, το πέρασμα του κεφαλαίου που πήγε στις τράπεζες, το ESM, την αμοιβαιοποίηση του χρέους, όλα αυτά που λέμε το ευρωομόλογο, όλα αυτά πρέπει να τα κρατάς διαρκώς την ατζέντα με επίμονο τρόπο. Και τελειώνω με την εξής φράση. Όλα αυτά τα καλά νέα, ας πούμε, θα περάσουν στην πραγματική οικονομία και πότε. Δεν μπορώ να υπολογίσω καμία ημερομηνία, όχι για την Ελλάδα, για όλη την περιφέρεια της Ευρωζώνης. Για την Ελλάδα τι θα πω εγώ σε ένα νέο τώρα. Όλα αυτά τα καλά νέα που ακούει, πότε θα μειώσουν την ανεργία των νέων. Δεν μου αρέσει να είμαι πεσημιστής τώρα πια, αρκετά υπήρξε την προηγούμενη δεκαετία, αλλά λέω ότι θα ζήσουμε την επέτειο των 200 χρόνων από την ανεξαρτησία της Ελλάδας χωρίς να είμαστε σε θέση να επανέλθουμε στα προ-κρίσης επίπεδα της απασχόλησης. Και τώρα είχαμε και ένα εργαλείο, Υπουργέ, το οποίο αγωνίστηκα πριν 10 χρόνια, το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, έχει συρρυκνωθεί, με το οποίο θα ήταν ένα εργαλείο που θα εκβιάζαμε, θα βιάζαμε για τις τράπεζες να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις της πραγματικής οικονομίας με βάση ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο και αυτό φωνάζαμε τόσα χρόνια. Τι έγινε, τώρα προεκλογικά το πάτε στο Eurogroup. Κρίμα. Λοιπόν, τέλειωσα και ο Θεός βοηθός του. Αυτό.